καλωσορίσουμε λοιπόν στην αρχή της συζήτηση της μια πολύ ανάποδα αριστερή παρέμβαση στον δρόμο της Νέας Μύρνης στον χώρο του Γαλαξία, στο φιλόξενο χώρο του Γαλαξία, που δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι στους προβολείς να πέφτουν επάνω μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε και προμάθει να πρωταγωνιστούμε χωρίς προβολείς. Θέλουμε να είναι μια πλούσια συζήτηση. Ετοιμαζόμαστε μετά από δύο εκλογικές μάχες που έγιναν στον χώρο των βουλευτικών για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα γίνουν τον Οκτώβριο. Και η συζήτηση έχει ανάψει και είναι πάρα πολύ πλούσια. Είναι μια πολύ ανάποδα αριστερή παρέμβαση δρόμος της Νέας Μύρνης. Ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια από οργανωμένους και ανέταρχους αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην πόλη μας. Μια πολύ ανάποδα ιδρύθηκε γιατί αναγνωρίστηκε τότε ένα κενό και μια μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ένα σχήμα στην πόλη μέσα στο οποίο όλοι εμείς, οι από τα κάτω, οι νέες, οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι, θα συζητάμε, θα οργανωνόμαστε και θα παλεύουμε συλλογικά για τα δικαιώματά μας, τις ανάγκες μας και τις επιθυμίες μας. Στόχος μας ήταν να μπει φρένο στην ασυδοσία των από πάνω, της Δημοτικής Αρχής και των συνεργατών τους, σε ό,τι έχει να κάνει με την πόλη, το χώρο, το περιβάλλον, τη δουλειά, τον έλεγχο και τα δικαιώματά μας. Το πολιτικό κλίμα που οικοδόμησαν οι κυβερνήσεις της κρίσης και των μνημονίων, αλλά και όλες ανεξαιρέτως οι επόμενες, σε σύμπνοια με τον Τζουλάκη, τον Κουντελάκη και όλους τους υπόλοιπους επίδοξους διαχειριστές της ίδιας πολιτικής, φτιάξαν ένα κλίμα εχθρικό για εμάς. Θέλω μια πόλη που δεν θα μας χωράει, είτε αυτό έχει να κάνει με τα πλησία στα νίκια και τις τιμές της γης, είτε με μια πλατεία πνιγμένη από την πιάτσα του κάθε μαγαζάτορα, είτε με τα εξαφανιζόμενα ελεύθερα πάρκα και τα γήπεδα. Με την εμφάνιση της πανδημίας, το πολιτικό σύστημα περίμενε στη γωνία για να μας τρομοκρατήσει και να μας μαντρώσει με πρόφαση τον κορονοϊό, την ίδια στιγμή που διέλυε τη δημόσια υγεία, την παιδεία και κάθε παροχή και κεκτημένο που μπορούσε. Η διαχείριση της πανδημίας είχε σαν σκοπό την επιτάχυνση του ελέγχου, του αυταρχισμού και της εξυπηρέτησης της πάμπλης πελατείας, νόμιμης και μη, της κυβέρνησης και του νεύους από μικρούς και μεγάλους διασώτες. Αλλά και στη γειτονιά μας είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης. Από τη μία μεριά, από τη μία μέρα στην άλλη, το Άλσος ως διαμαγείας έκλεισε για την προστασία της δημόσιας υγείας. Περιπολίες αστυνομίας άρχισαν στην πλατεία και τους γύρω δημόσιους χώρους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρώτα ένας και έπειτα δεκάδες νέα παιδιά ξυλοκοπήθηκαν με αγριότητα για την προστασία αυτής της δημόσιας υγείας. Στον απόϊχο όλων αυτών, η μαφία της πλατείας, η μαφία της πόλης, έκανε ολοφάνερη την παρουσία της ξανά, με την εκοφαντική απουσία όμως αυτή τη φορά της αστυνομίας, που το προηγούμενο καιρό ξαγρυπνούσε ώστε να μας αποτρέψει από το να βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Και όλα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της πόλης βγήκαν ξανά στην επιφάνεια, χειρότερα και παραμελημένα, από τους παιδικούς σταθμούς και την εστία, που σαν επενδυτικό κύμα κορακιών ακινήτων, που κοντεύει να κάνει τις τιμές τόσο απρόσιτες, ώστε να απευθύνονται μονάχα σε ευκατάστατους κατοίκους του εξωτερικού για την πολυπόθητη Golden Visa. Αυτό που έχουμε απέναντί μας, στη γειτονιά μας, είναι η διαφθορά, η αδιαφορία και η θεοποίηση των κερδών με κόστος στις ζωές μας, το χρόνο μας και τα σώματά μας. Αυτοί που έχουμε απέναντί μας στη γειτονιά και παραέξω, μας θέλουν άνεργους, ανασφαλείς και κλεισμένους στα σπίτια μας. Φοβισμένους και φοβισμένες, αμήλυτες απέναντι στα αφεντικά, την αστυνομία και τους επανεμφανιζόμενους φασίστες. Υπολογίζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Η μια πόλη ανάποδα ήταν εδώ από το 1998 και δεν σκοπεύει να πάει πουθενά. Ήμασταν εδώ όταν η Δημοτική Αρχή
προσπάθησε να κλείσει το άρσος, να αδειάσει και να αποθυρώσει την πλατεία. Ήμασταν εδώ όταν η αστυνομία απείλησε οικογένειες και χτύπησε στα καλά καθούμενα ένα νέο, αλλά και όταν αποφάσισε να διαλύσει την πορεία. Ήμασταν εδώ επίσης όταν όλη η Αθήνα έσπασε ακόμα και για μερικές ώρες το lockdown και στη μανιασμένη εκδίκηση που ζήτησαν οι μηχανόβοι των σωμάτων ασφαλείας, πρώτα και κύρια από την νεολαία, αλλά και όλους εμάς, όσους αντισταθήκαμε στην ίδια μας την πόλη. Ήμασταν και θα είμαστε εδώ όποτε αποφασίσει να εμφανιστεί φασίστες στη γειτονιά μας. Ήμασταν και θα είμαστε εδώ απέναντι στα αφεντικά που ζητάνε το δώρο Πάσχα στο χέρι και σε όσους δεν θέλουν στη Νέα Σμύρνη, μετανάστες και οργισμένη νεολαία. Ήμασταν εδώ όταν αποφάσισε να αφήσει τα σχολεία στα δόντια κληρονόμων ιδρυμάτων και λοιπόν κοινοφελών κερδοσκόπων. Και δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Στον εμφύλιο που μας κηρύττουν, είμαστε πάντα με τη φτωχή, τον άνεργο, τον νέο, την κακοποιημένη, τον μετανάστη, τον ανάπηρο, τα παιδιά, τους καταπιεσμένους. Όχι από φιλανθρωπία, αλλά γιατί όλοι αυτοί είμαστε εμείς. Και ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό που φοβούνται περισσότερο είναι η αλληλεγγύη και ο αγώνας μας. Η ιστορία του σχήματός μας είναι σημαντική και είναι η ιστορία δημοκρατίας, αγώνα και πολλών μικρών και μεγάλων νικών, αλλά και ητών, μέσα στην επέλαση του ζώφου αυτών όλων. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν φτάνει. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει αποκλειστικά στην πόλη μας. Αλλά και τίποτα δεν μπορεί να κερδιθεί χωρίς αγώνα σε κάθε γειτονιά και σε κάθε μέτωπο. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και υποχρεωμένες να παλέψουμε τόσο στη Νέα Σμύρνη όσο και αλλού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καλή διαχείριση του Δήμου και δεν μας ενδιαφέρουν οι φιέστες και οι πελατειακές σχέσεις στην πόλη. Δεν μας ενδιαφέρουν οι γιορτές των νικητών ή χαμένων δημάρχων. Είμαστε σε μια πόλη που όλοι αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Δεν έχουμε υποψήφιο δήμαρχο πολιτικάρι που θα τα λέει ωραία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είμαστε όλες και όλοι εμείς με εναλλαγή θητείας. Είμαστε μια συλλογικότητα αγώνα και όχι ένα απλό δημοτικό ψηφοδέλτιο για το μοίρασμα της Λίας. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να πατήσουμε όλες και όλοι στα πόδια μας, για να μπορέσουμε μετά να αγωνιστούμε για τη ζωή που θέλουμε και χρειαζόμαστε. Είμαστε εδώ για να τους χαλάσουμε τη φάση. Είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Όλοι εμείς, οι άνθρωποι που απαρτίζουμε και θα απαρτίσουμε το ψηφοδέλτιο της μιας πόλης ανάποδα, είμαστε όλοι επικεφαλείς και εκπρόσωποι αυτής της συλλογικότητας. Για τον νόμο πρέπει να έχουμε έναν επικεφαλής. Αποφασίσαμε στη συνέλευσή μας ότι αυτός θα είναι ο Γιάννης Δημόπουλος, αρχιτέκτονας μηχανικός, νέος αυτής της πόλης, αγωνιζόμενος και απλά αυτός θα είναι εκπρόσωπος στο ψηφοδέλτιό μας για τον νόμο. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Το λόγο έχει κατά απόφαση ο Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να προσθέσω μερικά πράγματα πάνω σε όσα είπε ήδη ο Γιάννης και να εστιάσω περισσότερο στην παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία 4 χρόνια, σε αυτήν δηλαδή τη θητεία που διανύουμε, εξηγώντας γιατί αυτή η παρουσία δεν αφορά απλώς το Δημοτικό Συμβούλιο στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια συνολικότερη λογική για το πώς βλέπουμε εμείς την πολιτική και τον καθημερινό αγώνα, να διευρύνουμε το τι είναι πολιτικό, άρα τι είναι, τι τίθεται σε διακύβευση μέσα σε αυτή την πόλη, ακριβώς γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο κατά κανόνα χρησιμοποιείται για να στενεύει το περιθώριο του τι είναι διακύβευση. Να μην μπορούν οι λαϊκές δηλαδή μάσες να διεκδικούν τα συμφέροντά τους. Όσοι και όσοι απαρτίζουμε συμμετέχουμε στο σχήμα της πόλης ανάποδα,
Είμαστε άνθρωποι που έχουμε γεννηθεί και ζούμε, κινούμαστε στη Νέα Σμύρνη. Άλλοι δουλεύουν και στην περιοχή. Και είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να παλέψουμε με τον κόσμο της γειτονιάς. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί είμαστε σωτήρες, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς καθημερινό αγώνα και συλλογικότητα τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων, όσων δηλαδή ζουν από τη δουλειά τους, με ένα μικρό εισόδημα, όσων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας ενδεχομένως, όσων άλλων ζουν απλώς αξιοπρεπώς με ένα μικρό μισθό, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων, της νεολαίας, όλα αυτά τα συμφέροντα μένουν ανικανοποίητα. Μένουν ανικανοποίητα προς όφελος, ειδικά στην πόλη μας, συμφερόντων που αφορούν αφενός τους μεγαλοπόρους, αφετέρου ιδιαίτερα τους μεγαλοκατασκευαστές, και τα οποία εξυπηρετούνται από μια πολιτική ελίτ που αναλαμβάνει απλώς να υλοποιήσει τις mainstream κατευθύνσεις του κεντρικού κράτους για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσοι μας γνωρίζουν, ξέρουν ότι η συμμετοχή μας σε κοινωνικά δρόμενα, στην πολιτική αντιπαράθεση, η στράτευσή μας στο κίνημα της γειτονιάς και δίπλα στους αγώνες των κατοίκων, τέτοιοι είμαστε κι εμείς. Η πολιτική μας παρέμβαση δηλαδή δεν εξαρτάται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συμμετοχή σε αυτό. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο και μόνο για λόγους ιδεολογικούς. Συμβαίνει γιατί πιστεύουμε πολιτικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ακριβώς σχεδιασμένο, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ακριβώς σχεδιασμένο για να αποκλείει τις πολιτικές πρακτικές, τους ανθρώπους και τα συμφέροντα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Ιδιαίτερα στη σημερινή φάση και στον τρόπο που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο ενός κράτους fast track που κατ' εξοχήν μεταβιβάζει αρμοδιότητες περισσότερο τεχνικές στα δημοτικά συμβούλια. Οι δυνατότητες μια δημοτική αρχή όπως το παρελθόν να πάρει πιο φιλολαϊκές αποφάσεις είναι πια πολύ περιορισμένη, ακριβώς γιατί η επιβίωση της εξαρτάται από την διαχείριση της χρηματοδότησης που έρχεται κυρίως από ΕΣΠΑ και είναι αναδιαρθρωμένη μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό με συγκεκριμένο τρόπο, οργανωμένη πίσω από συγκεκριμένους στόχους που κάθε Δήμος πρέπει να υλοποιεί. Το παράδειγμα των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής, ας πούμε, ή της Επιτροπής Οικονομικών, είναι χαρακτηριστικό για το τι σημαίνει σήμερα σε θεσμικό επίπεδο λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαίνει μια διαρκής πρόβλεψη αποκλεισμού των συμφερόντων των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων και των κατοίκων, αποκλεισμού της φωνής και των κινημάτων τους και αλλίωσης των πολιτικών σχετισμών προκύπτουν έστω από αυτήν την καθόλου ουδέτερη, όπως φαντάζομαι, κατανοούμε όλοι, διαδικασία των δημοτικών εκλογών που διαμορφώνουν τους σχετισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο λόγος είναι ότι ο νόμος Βορύδη, νόμος που ψηφίστηκε κατά τη θητεία της κυβέρνησης, προβλέπει ακριβώς για να στεγανοποιήσει κατά το δυνατόν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι σε όσους σε όσα δεν περιλαμβάνονται, σε όσες πρακτικές, σε όσες διεκδικήσεις δεν περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προβλέψεις του κεντρικού κράτους και ως επέκταση του Δήμου, των Δήμων όπως επιβάλλονται, δίνει απόλυτη πλειοψηφία της εκάστοτε διοίκησης αυτές τις επιτροπές. Αυτό σημαίνει ότι όποια απόφαση απορρίπτεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς λόγω του ότι στο δικό μας, ας πούμε, οι συσχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί για τη Δημοτική Αρχή. Έχει χάσει την πλειοψηφία. Έχουμε μια πραγματική κυβέρνηση μειοψηφίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ωστόσο, ακριβώς λόγω του ότι έχει ψηφιστεί ο νόμος Βορύδη, χάρη είναι ακριβώς κυβερνησιμότητας, όπως με πολύ αυρότητα συζητιέται, δίνει τη δυνατότητα στις επιτροπές, άρα όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα όχι στους συσχετισμούς που έχουν παραχθεί από τη βούληση, την έστω τεθλασμένη βούληση. Του κόσμου στις δημοτικές εκλογές, δίνει δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να εκπροσωπεί κατά το δοκούν, να παίρνει τις αποφάσεις αυτές. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα στα οποία έχει έρθει η εισήγηση από τις αρμόδιες επιτροπές, έχει απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και ασφαλώς μετά περνάει με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, επειδή υπήρξε η πλειοψηφία στη συγκεκριμένη επιτροπή, πλειοψηφία που όπως είπα δεν είναι δημοκρατική, δεν αντιστοιχεί στους σχετισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιστοιχεί σε μια κυβερνητική αντίληψη για το τι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, που δίνει ένα μπόνους στην πραγματικότητα. Δίνει την πλειοψηφία την απόλυτη σε αυτή την επιτροπή, στην πλευρά που διοικεί. Και όμως παρόλα αυτά, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες σεισμικές συνθήκες, η παρέμβασή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια
είχε αυτά αποτελέσματα. Ασφαλώς ο ρόλος μας δεν είναι ένας ρόλος υποδομητικών προτάσεων. Ο ρόλος μας είναι, όπως ανέπτυξε, προσπάθεια να εκπροσωπήσουμε πραγματικά υλικά συμφέροντα των κατοίκων της πόλης μας και δι' των χαμηλότερων στρωμάτων. Και είναι ταυτόχρονα να πάμε ενάντια στα συμφέροντα εκείνα που εκπροσωπούνται κατεξοχήν στις κεντρικές διοικήσεις, στην κεντρική διοίκηση του Δήμου και αφορούν κέρδη και εξουσίες που μοιράζονται στην πόλη. Μία πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε σε αυτή τη θητεία ήταν η μάχη γύρω από το θέμα της προσχολικής αγωγής και την στέγαση στα περίφημα ΠΡΟΚΑΤ. Το θέμα το δημοσιοποιήσαμε και έγινε πραγματικό ζήτημα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή έγινε θέμα στη δημόσια σφαίρα. Ο Δήμος εκτέθηκε στην πραγματικότητα απέναντι στους κατοίκους του και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα από τα δεδομένα που θα πάρουν όλοι υπόψη τους στις επερχόμενες εκλογές, ώστε ακριβώς αυτή η διοίκηση πράγματι να λάβει την τιμωρία των εισαγωγικών πολιτικά που της αντιστοιχεί. Ασφαλώς, το ζήτημα των σχολείων και γενικά το ζήτημα της εκπαίδευσης στην πόλη είναι ένα ζήτημα το οποίο, στο οποίο κατεξοχήν η Δημοτική Αρχή στις διάφορες εκφράσεις της, είτε τώρα που στην πραγματικότητα διοικεί περισσότερο η παράταξη του Λάκη κατά αυτή, παρά το σχήμα το οποίο διαμόρφωσε τη διοικητική θητεία στην αρχή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των σχολείων, το ζήτημα της προσχολικής αγωγής, το ζήτημα των νηπιαγωγείων, είναι ένα ζήτημα, το είδαμε και πρόσφατα, από τα μείζωνα ζητήματα, στα οποία στην πραγματικότητα η Δημοτική Αρχή δεν έχει την παραμικρή ευαισθησία και την παραμικρή πρόβλεψη. Δεν έχουν κλείσει δύο μήνες από τότε που το Δημοτικό Συμβούλιο κατακλείστηκε από κινητοποιήσεις κατοίκων και φορέων, του Συλλόγου Γονέων, Συλλόγων Δασκάλων και Καθηγητών, 15 μελών μαθητών του Λυκείου της Εστίας, για δύο θέματα, για δύο σχολεία, το 6ο Νηπιαγωγείο αλλά και το Σχολείο της Εστίας, που αντιμετώπιζαν πάνω κάτω με διαφορετική μορφή, αλλά πάνω κάτω το ίδιο πραγματικό πρόβλημα που προέκυψε ακριβώς από την επί της ουσίας μη διάθεση της Δημοτικής Αρχής να το επιλύσει εγκαίρως. Το ενδεχόμενο να εξωθηθούν τα σχολεία, να υπάρξει έξωση, να το πω πιο σωστά, και σε δύο περιπτώσεις. Στη μία, σε ό,τι αφορά τον νηπιαγωγείο, η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε επί της ουσίας να προχωρήσει και να ολοκληρώσει την απαλωτρίωση που είχε ίδια προκαλέσει, αφήνοντας επί της ουσίας εντελώς εκτεθειμένο το τι θα γίνει και σπέβδοντας σε δεύτερο χρόνο να πάει σε μια απευθείας αγορά από τον ιδιοκτήτη του ενός ποσοστού του οικοπαίδου στο οποίο στεγαζόταν το 6ο νηπιαγωγείο. Ακριβώς θέτοντας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τα συμφέροντα των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών, των νηπίων που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Αντίστοιχα, μια αντίστοιχη περίπτωση αφορά και το σχολείο της Εστίας, στο οποίο υπάρχει μια παλιά διαμάχη για το ιδιοκτησιακό και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Δημοτική Αρχή και εκεί πέρα έβαλε πάλι σε κίνδυνο τη δυνατότητα του σχολείου να λειτουργεί. Εμείς πλάι στους κατοίκους και πλάι στους φορείς, εκπροσωπώντας κατά το δυνατό την φωνή τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταφέραμε να κινητοποιηθούμε και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις που δεσμεύουν τη Δημοτική Αρχή απέναντι στη συνέχιση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου και του γυμνασίου λυκείου της Εστίας στους χώρους που υπάρχουν. Αυτά είναι μόνο δύο βασικά παραδείγματα. Ασφαλώς υπάρχει το παράδειγμα του Άλσους κατά την περίοδο της πανδημίας που όλος παραλόγως ο Δήμος Νέας Μήνης θεωρούσε ότι πρέπει να είναι κλειστό, ενώ στην πραγματικότητα προσέφερε μια πάρα πολύ αναγκαία διέξοδο στους κατοίκους που μπορούσαν να πάνε να κάνουν ένα περίπατο σε ένα περιβάλλον που δεν είναι απλώς τσιμέντινο,
και υπήρξε η παράλογη απόφαση να κλείσει το φάρκο, ασφαλώς με τις κινητοποιήσεις, οι οποίες δυστυχώς ήμασταν μόνοι μας, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος πειθαρχούσε σε αυτή την παράλογη πολιτική. Το άρθρος άνοιξε έστω λίγο νωρίτερα από ότι θα άνοιγε διαφορετικά. Ασφαλώς δεν πρόκειται για έναν αγώνα πετυχημένο κατά αυτό, αλλά κάποιοι αγώνες είναι και για θέση για λόγους αρχής. Φυσικά υπήρξε το μεγάλο ζήτημα που διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του COVID που αφορούσε τον ξυλοδρομό στην πλατεία και η δική μας κινητοποίηση ήταν άμεση και φυσικά είχε και το σκέλος της παρέμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και της αποκάλυψης πριν και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο του γεγονότος ότι η Δημοτική Αρχή έσπευδε να αναπαράγει με περισσή ευκολία τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας πρακτικά ενάντια στους κατοίκους και ιδιαίτερα στην νεολαία με αποκορύφωμα την μαζική σύλληψη στην οποία ήμασταν εκεί και καταφέραμε να την, γυρίσουμε. Και ασφαλώς μέσα στην περίοδο αυτή υπάρχει από τη δική μας μεριά προσπάθεια, μια προσπάθεια δύσκολη γιατί δεν είμαστε πολιτευτές, δεν είμαστε άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν όλο τον χρόνο ή αμείβονται από το Δήμο. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στηριζόμενοι στη συλλογικότητα και στηριζόμενοι στην προσπάθεια σε μια θέση ότι αυτές οι άβολες ή αυτές οι κάπως ανιαρές ή αμήχανες λειτουργίες όπως το να ξεψηρίζεις έναν προϋπολογισμό, ένα τεχνικό πρόγραμμα ή να δεις τι εισηγείται η ποιότητα ζωής, το αντίστοιχο δηλαδή παρακλάδι του Δήμου ή να δεις τι εισηγείται η γεωπονική, το γεωπονικό του Δήμου κτλ. Όλες αυτές οι προσπάθειες από τη μεριά μας έχουν να κάνουν ακριβώς με τη λογική ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επί της ουσίας να βάλουμε φρένο σε διάφορα πράγματα που δεν περνάνε με ταμπέλες και πανό, δεν γίνονται γνωστά σε όλη την πόλη. Περνάνε σαλαμωτά, περνάνε πιο ήπια και πρέπει πραγματικά να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να αναγνωρίσεις τι συμβαίνει στην πραγματικότητα ακριβώς γιατί όλο αυτό το πλαίσιο είναι μυστικοποιημένο. Έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πολιτική σήμερα στο Δήμο, ο τρόπος που υλοποιείται η πολιτική μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ένας τρόπος που αποθεί τους απλούς ανθρώπους από το να μπορούν να την ελέγξουν. Εμείς λοιπόν, που είμαστε απλοί άνθρωποι, έχουμε τη συλλογικότητά μας για να μπορούμε να δημιουργούμε ένα πλαίσιο που να μας επιτρέπει να την ελέγχουμε. Όχι πάντα πετυχημένα, ασφαλώς, μάλλον τις περισσότερες φορές όχι πετυχημένα, βέβαια. Ο συσχετισμός δεν είναι υπέρ μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις από δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πιθανώς δέντρα θα είχαν κοπεί στην περιοχή προς χάρη των διάφορων συμφερόντων εργολάβων οι οποίοι κατά την εξέλιξη των ΕΣΠΑ που φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια κτλ. Έχουν τη λογική πάντα κόψτο, βγάλτο. Και υπάρχει μια αντίστοιχη εισήγηση που έρχεται για να, με μια αιτιολόγηση, ξέρω εγώ, αρρώστια, σπουδαίου. Όλα αυτά δεν μπορείς και να τα ελέγξεις επί τόπου, αλλά και να έχεις μια αξιολόγηση πολιτική, είναι επί της ουσίας μάταια. Ασφαλώς και σε άλλα πεδία, όπως π.χ. η σύμβαση για τα σινεμά, για το σπόρτινγκ κτλ. Που μας ήρθε κάποια στιγμή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψαχνόμασταν. Ήταν μια σύμβαση 12ετής, την οποία έπρεπε να ψηφίσουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε να πάει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έπρεπε σε εκείνο το Συμβούλιο, γιατί θα τελείωνε η θητεία και όλα αυτά. Και πίεζε ο ιδιώτης. Καταφέραμε αυτή η σύμβαση να έχει ελάχιστη διάρκεια, μερικά χρόνια, ώστε να μην δεσμευτεί ο Δήμος, ακριβώς γιατί εμείς μπροστά βάζουμε την προσπάθεια τα σινεμά τα δημοτικά να μην είναι απλώς ένα ακόμα σινεμά που θα βλέπει κανείς blockbuster, αλλά να έχουν ένα άλλο προϊόν που θα δίνουν στους ανθρώπους της γειτονιάς και ταυτόχρονα αυτό το προϊόν να είναι προσβάσιμο, να είναι σε μια τιμή που να μπορούν να είναι χαμηλή. Άρα, για να ολοκληρώσω, προσπάθησα να πω έστω κάπως επιγραμματικά αυτά για να συνοψίσω σε δύο πράγματα. Εμείς η παρέμβασή μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η πολιτική, δηλαδή
τα διακυβεύματα σε αυτή τη ζωή είναι διακυβεύματα που προκύπτουν από ένα κοινωνικό ανταγωνισμό. Δεν είμαστε όλοι εταίροι μέσα σε μια κοινωνία ίσων ή ουδέτερων. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στον κοινωνικό ανταγωνισμό. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μας εκμεταλλεύονται για τη δουλειά μας, υπάρχουν σχέσεις εξουσίας κτλ. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο αυτής της πολιτικής. Το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν μπορώ να το πω χαριτολογώντας, είναι να είμαστε κόκκος άμμου. Να είμαστε δηλαδή ένα σπυρί, ένα πετραδάκι μέσα σε ένα γρανάζι που κατά τα άλλα πηγαίνει ωραία με outsourcing από την κεντρική διοίκηση και απλά έρχεται εδώ και περνάνε πράγματα. Σταματάμε πράγματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των ανθρώπων της γειτονιάς. Και το δεύτερο, επίσης, αν μπορώ να το πω χαριτολογώντας, το να είμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το κάνουμε με τη λογική ότι είμαστε το έξω του μέσα. Ότι το βλέμμα μας είναι έξω και ότι φέρνουμε αυτό το έξω μέσα. Θέλουμε να κατακλείσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το οποίο προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των από κάτω, να μολύνουμε, θα έλεγε κανείς, γιατί αν ήθελε να είναι λίγο δεκτικός, με αυτή τη λογική. Να μπορέσουμε δηλαδή να βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, την οπτική, τα αιτήματα, τους αγώνες των κινημάτων και να διεκδικήσουμε δεσμεύσεις και θέσεις που τα εξασφαλίζουν. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλαμπόκα. Τον λόγο τον έχει η Ζέτα Μελαπιανάκη, πρώην πρόεδρος των δασκάλων της πόλης μας. Έτσι με δύο λόγια πάρα πολύ σύντομα, τι είναι και τι κάνει και γιατί είναι χρήσιμη η πόλη ανάποδα στην πόλη μας, θα έπρεπε να πούμε τρία πράγματα. Το ένα είναι, το πρώτο, γιατί στηρίζει και είναι μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο με τα κινήματα της πόλης, γιατί φέρνει τα κινήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί με τα κινήματα έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάζει, υποχρεώνει την όποια Δημοτική Αρχή να ακούσει και να ικανοποιήσει στο βαθμό που πετυχαίνουμε τα αιτήματά τους. Το δεύτερο είναι γιατί είμαστε με τα ριζοσπαστικά αιτήματα. Τα αιτήματα αυτά που δημιουργούν ρήξεις. Ρήξεις στο κατεστημένο, ρήξεις στο πολιτικό σκηνικό της συνένεσης. Ρήξεις που είναι χρήσιμες, γιατί ανοίγουν τη σκέψη, ανοίγουν την όρεξη των ανθρώπων για διεκδίκηση. Και το τρίτο είναι γιατί είναι πάντα με τις ανάγκες. Με τις ανάγκες των κατοίκων, με τις ανάγκες της νεολαίας, των ανέργων, των καταπιεσμένων, με τις ανάγκες όλων της μεγάλης πλειοψηφίας ενάντια στα συμφέροντα που θέλουν να κυριαρχήσουν και στην πόλη μας. Αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι, χαρακτηριστικά για το τι είναι αυτό το σχήμα, το δημοκρατικό σχήμα που, όπως είπε πριν ο Γιάννης Μουφραβούλης, όλοι είμαστε το ίδιο. Ο επικεφαλής είναι για, επειδή ο νόμος θέλει έναν επικεφαλή. Όλοι συμμετέχουμε, όλοι είμαστε κομμάτι μιας συνέλευσης, όλοι μαζί αποφασίζουμε. Θέλω να πω, μετά από αυτό, πως νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα και θα με επιτρέψετε έτσι λίγο να σταθώ σε αυτό για το τι συνέβη, για το τι είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, το τι είναι ο Δήμος Νέας Σμύρνης και η κυβέρνησή του, ας πούμε, τοπική
αλλά και το τι γινόταν στην πόλη την προηγούμενη τετραετία από το τι συνέβη στα σχολεία. Νομίζω πως πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν θέμα προχειρότητας από την πλευρά του Δήμου το ότι δεν εφαρμόστηκε η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση από τότε που έπρεπε να εφαρμοστεί, αλλά ο Δήμος Νέας Μήνης έμεινε από τους τελευταίους των τελευταίων πανελλαδικά που υποχρεώθηκε να την εφαρμόσει. Δεν ήταν θέμα προχειρότητας, ήταν θέμα άποψης ότι θα χάσουν οι ιδιώτες την πελατεία τους. Γιατί η δημόσια παιδεία κόβει την πελατεία από τους ιδιώτες. Και γι' αυτό ο Δήμος Νέας Μήνης έρχεται τελευταίος, των τελευταίων που υποχρεώθηκε. Υποχρεώθηκε και παρότι υποχρεώθηκε, υπήρξε την πρώτη χρονιά αυτό το έσχος. Έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτό το έσχος με τα χωρίσματα. Ότι παιδιά υποχρεωθήκαν να κάνουν μάθημα για κάποιο διάστημα, έστω μικρό, γιατί επαναστάτησαν οι γονείς. Και πήγαν και έκαναν κατάληψη στο Δημαρχείο και εμείς το στηρίξαμε για να σταματήσει αυτό το έσχος και σταμάτησε. Υποχρεώθηκε λοιπόν ο Δήμος να φτιάξει έστω με έναν επαρκή τρόπο να ξεκινήσει την δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και εμείς το στηρίξαμε γιατί έπρεπε να ξεκινήσει για τις ανάγκες των κατοίκων και γιατί έπρεπε οι σύλλογοι γονέων να στηθούν, το γονεϊκό κίνημα να πάρει απάνω από τη διεκδίκηση για τις καλύτερες συνθήκες. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα λοιπόν από το τι συνέβη στα σχολεία της πόλης και το τι συμβαίνει στα σχολεία της πόλης και το πόσο μεγάλη αδιαφορία υπάρχει για τις ανάγκες τους. Το πόσο κάθε χρόνο υπάρχει ολόκληρη μάχη για να υπάρξουν τα στοιχειώδη, τα αναλώσιμα στα σχολεία. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από την αδιαφορία που δείχνει ο Δήμος Νέας Μύρνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι διαχρονικό το πρόβλημα, για το κτηριακό πρόβλημα που υπάρχει στην πρωτοβάθμια, στην προσχολική και αδιαφορεί πλήρως για το ότι θα έπρεπε αυτό να έχει λυθεί εδώ και καιρό. Και ουσιαστικά προσπαθεί να μεταθέσει το πρόβλημα στο μέλλον, στις επόμενες κοινωνικές ενδεχομένως, ότι τι θα γίνει, θα σταματήσουν να γεννάνε οι δημότες, θα μειωθεί ο αριθμός των παιδιών και έτσι θα λυθεί το κτηριακό πρόβλημα της πόλης. Χιδαίο, ναι. Ή, ακόμα χειρότερα, ας πούμε, η μία βαθμίδα ενάντια στην άλλη. Πολλά κτίρια είχαν δευτεροβάθμια. Να πάρει κανένα πρωτοβάθμια. Οι παιδικοί σταθμοί περισσεύουν να πάρουν τίποτα για την παιδιαγωγία. Ο ένας ενάντια στον άλλον. Διέρη και βασίλευε. Αδιαφορία, όλα δουλεύουν στο κόκκινο μέχρι που να γίνεται η έκρηξη. Λοιπόν, αυτή την έκρηξη τη στηρίζουμε, αυτή την έκρηξη τι θέλουμε, αυτή την έκρηξη είναι που πρέπει να έχουμε κάθε μέρα μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν οι κάτοικοι, οι δημότες, οι ανάγκες τους να ικανοποιούνται. Ριζοσπαστικά αιτήματα. Στηρίξαμε το θέμα της απαλωτρίωσης του τμήματος του οικοπαίδου του νηπιαγωγείου. Στηρίξαμε το θέμα της, και ανοίξαμε το θέμα της απαλωτρίωσης του κομματιού της εστίας, του κτηρίου της εστίας, το οποίο στεγάζει τα σχολεία. Για να τελειώνει το έσχος ότι κάθε τόσο το σχολείο, τα δύο σχολεία κινδυνεύουν με έξωση. Στηρίζουμε τα ριζοσπαστικά αιτήματα των κατοίκων της νεολαίας για ελεύθερους χώρους, για δυνατότητα να γίνονται συναυλίες ελεύθερα στην πλατεία, να μην είναι η πλατεία γεμάτη τραπεζοκαθίσματα. Για να υπάρχει στήριξη των νέων που δεν έχουν δυνατότητα να νοικιάσουν πια στην περιοχή σπίτια, γιατί τα νίκια έχουν φτάσει μέχρι εκεί που δεν παίρνουν.
τα ριζοσπαστικά αιτήματα, τα αιτήματα που κατεβάζουν οι κόσμοι στον δρόμο, ενάντια στην καταστολή, το άλσος, όχι στο κλείσιμο του άλσους, όχι στην αστυνομία, στην πλατεία, που χτύπησε και τα παιδιά που κάναν τη συνέλευση εκεί το Μάρτι, αλλά και ολόκληρη διαδήλωση στη συνέχεια. Η πόλη ανάποδα είναι χρήσιμη. Γι' αυτό θέλουμε να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πολύ απλά εμείς δεν είμαστε μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε μέσα και έξω, είμαστε με τα κινήματα και τις ανάγκες της πόλης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Ζέτα. Θα μπορούσε όποιος θέλει να πάρει τον λόγο, να τοποθετηθεί, να μιλήσει. Ενώ προετοιμάζεται κάποιος, να χαιρετήσω την παρουσία στον χώρο του Αλέκου Πασπυρίδη, πρώην Δημοτικού Σύμβουλου, του Γιώργου Αφεντουλίδη, του ανθρώπου, θα μου επιτρέψετε να πω, του ανθρώπου ο οποίος πραγματικά με την επιστημονική του γνώση και μελέτη ήταν αυτός ο οποίος είχε προβλέψει αυτό που σήμερα γίνεται στο κλειστό της Αρτάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε μιλήσει για τις ανεπάρκειες των μελετών ή, να πω καλύτερα, τις ανυπαρξίες αυτών των μελετών, που όπως αποδείχτηκε, παρά τις παρεμβάσεις και τις πόλεις ανάποδα, τις προσπάθειες στην περιφέρεια να αναδειχθούν αυτά, το έργο ξεκίνησε και ξαφνικά καταλάβαν ότι δεν έχει άδεια, δεν είναι σε λάθος ύψος τα σχέδια και ακόμα και τώρα, και το υπέδαφος είναι προβληματικό, οι γύρω δρόμοι βλέπουν μελέτες κυκλοφοριακής ανάπτυξης κλπ. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος με τη συμβολή του τη μεγάλη, θα πω εγώ, μας έχει βοηθήσει να έχουμε ένα πραγματικά ουσιαστικό σχέδιο για το πώς θα έπρεπε να είναι μια πλατεία της ανάγκης των κατοίκων και όχι των τραπεζοκρατισμάτων. Τον λόγο έχει ο Δημήτρης Ζέρβας. Θα μιλήσει από άνθρωπος. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Νομίζω ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι στην αίσθηση που μίλησα περιέγραψαν, έχω την αίσθηση, ολοκληρωμένα και τη δράση και τα χαρακτηριστικά της πόλης ανάποδα. Άρα, κάποια από έτσι θα στο μυαλό μου νομίζω καλύπτονται. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να απαντάμε, καθώς θα πήραμε απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογές και θα μπορούμε να καλέσουμε τον κόσμο και να πούμε ότι εμείς πρέπει να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω το βασικό είναι τα χαρακτηριστικά που έχει η πόλη ανάποδα, που δεν έχει κανένας άλλος που συμμετέχει. Περιγράφησαν πριν η εναλλαγή, η σχέση με την πολιτική, τα συμφέροντα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και κυρίως το κλειδί, επειδή το βλέμμα το δικό μας είναι στην κοινωνία, εκεί πιστεύουμε ότι οι αγώνες φέρουν αποτέλεσμα, εκεί νικάμε, εκεί καταρτάμε. Έχουμε αυτή την υγιή σχέση, θέλω να έχουμε αυτή την υγιή σχέση με την προσπάθεια για το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή πάμε από έξω προς τα μέσα, προσπαθούμε να μπλοκάρουμε, να μάθουμε, να ενημερώσουμε, να βρούμε όπλα και χαρακτηριστικά που θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Λέμε και δηλώνουμε ότι είμαστε ένας χώρος αντιδιαχειριστικός. Η λογική μας είναι ότι τα πλαίσια που καθορίζουν την πολιτική δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα συμφέροντα. Και είμαστε βαθιά πεισμένοι γι' αυτό, το οποίο φαίνεται. Αν κάποιος έτσι συμμετέχει λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπει τη συζήτηση πώς είναι, αλλά και από τα γενικά χαρακτηριστικά. Θέλω έτσι δύο να αναφέρω. Ένα είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη μάλλον, με τη λογική, αν ήταν αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, θα είχαν ένα ποσό να το διαχειριστούν σε ανεξαρτησία από το κεντρικό κράτος. Αυτό γινότανε, γι' αυτό φτιάχτηκε.
Αυτό λειτουργήσε κάποια εποχή. Νομίζω ότι αξίζει κάποιος να κοιτάξει πως μια προηγούμενη περίοδο οι δήμαρχοι ή οι δημοτικές αρχές δίνανε μάχη για συμφέροντα των κατοίκων. Τα τελευταία χρόνια και μετά από τις ανεπάλληλες παρεμβάσεις, Καποδίστριας, Κλισθένης, Καλλικράτης, όλες αυτές οι αλλαγές, καταλήγουμε σε ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ μικρή χρηματοδότηση, η οποία δεν υπάρχει και ελευθερία στη διαχείρισή της. Αυτό σημαίνει τελικά ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα τοπικό κράτος, ένα παράρτημα του κράτους, το οποίο έρχεται να εφαρμόσει σε τοπικό επίπεδο τις πολιτικές. Παίρνει λοιπόν το κομμάτι της εκπαίδευσης, το κομμάτι των παρεμβάσεων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, αν θυμάστε τη μάχη που δώσαμε για την πλατεία του Παπά. Αν δεν απατώ, με 2.600.000 ευρώ ήταν η δαπάνη. Τη στιγμή που είμαστε σε μια βαθιά κρίση, τη στιγμή που τα ΚΑΠΗ, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα, ξοδεύονταν 2.600.000 για να φτιαχτεί μια πλατεία και καθόλου για τα πραγματικές ανάγκες και συμφέροντα. Εκεί λοιπόν φαίνεται η σχέση που έχει το τοπικό με το κεντρικό κράτος. Θα ήταν παράνομο κάποιος να πάρει αυτό το κονδύλι και να πει: δεν θα φτιάξω μια πλατεία το 2018, αν προγραμματώμε πότε ήταν, σε μια αυτή την περίοδο, το 2017, αλλά θα κάνω κοινωνική πολιτική. Ακριβώς γι' αυτό το χαρακτηριστικό, νομίζω ότι η δικιά μας παρέμβαση και η αξία της πόλης ανάποδα, με αυτή τη λογική που έρχεται να αντιπαρατεθεί σε αυτό, έχει πολύ μεγάλη αξία από οποιοδήποτε άλλο, ακόμα κι αν έχει εκκίνηση φιλολαϊκή, θα λέγαμε αγωνιστική, αλλά περιορίζεται στα πλαίσια της διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο, καλούμε κάθε κάτοικο να συζητήσει πολύ ανάποδα, να στηρίξει πολύ ανάποδα, ακριβώς για να μπορεί να λειτουργήσει με αυτή τη λογική. Εδώ παράγεται ένα ερώτημα βέβαια. Εάν εμείς έχουμε να πούμε κάτι, μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ως πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εδώ νομίζω πρέπει να απαντήσουμε ότι μπορούμε. Μπορούμε και μπορούμε να είμαστε αυτοί όπου θα παίξουμε το ρόλο αυτό, με μία προϋπόθεση. Ως τμήμα, ως κομμάτι ενός κινήματος που αμφισβητεί αυτή την πολιτική, που απαιτεί και βάζει τις ανάγκες των κατοίκων μπροστά. Ένα τέτοιο κίνημα, γι' αυτό η πόλη ανάποδα δεν μπορεί να είναι μια δημοτική παράταξη, αλλά είναι ένα αντικαπιταλιστικό σχήμα γειτονιάς, γιατί θέλει να παράξει, να βοηθήσει, να γεννήσει ένα τέτοιο κίνημα, το οποίο θα, με αυτόν τον τρόπο θα διεκδικήσει μια αντικαπιταλιστική πλειοψηφία και στο Δήμο. Άρα, ένα κίνημα τέτοιο που μπορεί να επιβάλλει μια τέτοια δημοτική αρχή και ταυτόχρονα να απαιτεί τις ανάγκες να γίνονται πράξη. Αν θα συνεχίσαμε αυτή την κουβέντα, βέβαια θα καταλαβαίναμε όλοι ότι αυτό γίνεται παράνομο. Εμείς θα πρέπει παράνομο με την έννοια ότι αν θα πας να εφαρμόσεις μια τέτοια πολιτική, να αλλάξεις χρηματοδοτήσεις, να διαχειριστείς με άλλο τρόπο τα λεφτά, θα συγκρουστείς με το κεντρικό κράτος. Εμείς σαν λογική το έχουμε, το έχουμε ξαναλύσει. Νομίζω όμως ότι τελικά αυτό είναι που μας διαχωρίζει όχι μόνο από τις καθεστωτικές δυνάμεις, αλλά και από δυνάμεις αγωνιστικές, αριστερές, οι οποίες όμως κατά την κριτική τη δικιά μας φτάνουν μέχρι ένα σημείο, άρα και δεν πάνε παραπέρα. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι η ενίσχυση της πόλης ανάποδα σε αυτές τις εκλογές είναι πολύ χρήσιμη και μια επιλογή όπου αντιστοιχεί στα συμφέροντα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Ευχαριστώ. Επόμενη. Υπάρχει κάποιος ακόμα που θέλει να πάρει το λόγο, να τοποθετηθεί, να συμβάλλει αυτή την κουβέντα μας? Μαρία Αργέα, πρώην Δημοτική Σύμβουλος και αυτή της πόλης ανάποδα. Ευχαριστώ. Εγώ πολύ λίγο και πολύ σύντομα, από την πολύ μικρή μου εμπειρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήθελα να πω το εξής. Αυτό που κατάλαβα όταν πρώτο ξεκίνησα είναι αυτό που είπαν πριν και οι σύντροφοι και οι συντρόφοι εδώ πέρα, ότι δεν τους νοιάζει
αδιαφορούν πλήρως για το πώς περνάμε εμείς στην πόλη και πώς ζούμε στη Νέα Ζημίνη. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Αυτό το κατάλαβα όταν μαζί με την Ιωάννα Τιβρετού, που ήμασταν μαζί η Δημοτική Σύμβουλη, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του αποκλεισμού ανθρώπων ανάπηρων, παιδιών ανάπηρων, από το Δημοτικό Κολυμπητήριο. Ήρθαν και μας βρήκαν και παλέψαμε μαζί τους και προσπαθήσαμε να το αναιρέσουμε αυτό το πράγμα. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι αν για ανθρώπους ανάπηρους δεν νοιάζονται και δεν τους ενδιαφέρει και αντί να προσπαθήσουν να τους βοηθήσουν και να μην δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στην καθημερινότητά τους, αυτοί τους δημιουργούσαν ακόμα περισσότερα. Φανταστείτε πόσο αδιαφορούν για το αν εμείς, ας πούμε, μπορούμε να περπατήσουμε στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, αν τα παιδιά μας θα έχουν χώρους ανθρώπινους για να μπουν μέσα και να, στα σχολεία και να εκπαιδευτούν, αν θα έχουμε χώρους να βγούμε, να αθληθούμε, να περπατήσουμε σαν άνθρωποι, δεν τους απασχολεί καθόλου. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Νέα Σμύρνη, στους δρόμους, γιατί εμάς μας νοιάζει, γιατί εμείς είμαστε κομμάτι του κόσμου και του λαού της Νέας Σμύρνης. Αυτούς τους νοιάζει μόνο να κάνουν τη μικροπολιτική τους, τα συμφέροντά τους, ορθοτολογικά, πελατολογικά, πελατειακά, τίποτα παραπάνω. Εμάς μας νοιάζει και γι' αυτό θα επιχειρήσουμε να έχουμε έντονη παρουσία και να διευρύνουμε και τη θεματολογία και σε άλλα πράγματα και νομίζω και σε θέματα φύλου και ταυτότητας φύλου που είναι πολύ υποεκπροσωπούμενα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα. Ευχαριστούμε, Μαρία. Υπάρχει κάποιος, ο Γιάννης Ακόνιας και αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης Αναβέλα. Το καλό με τις αναλλαγές είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους. Πάρα πολλούς. Έτσι. Δημοτικός Σύμβουλος εδώ. Είχαμε δύο θέσεις Δημοτικών Συμβούλων, όπως ξέρετε, και κάναμε πόσες συναλλαγές. Σχεδόν 8. Το θέμα είναι βέβαια ότι με το καινούριο εκλογικό νόμο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολες και εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα απλά και τα πεζά. Για να καταλάβουμε κιόλας αν θέλουμε να έχουμε κάποια εκπροσώπηση. Είμαι καλά. Έτσι. Πολλά. Γιάννη, πολλά. Καταρχήν, ο παλιός εκλογικός νόμος, ο Θεοδωρικάκου και όχι Βορύδη, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ανέτρεψε τη λογική της απλής αναλογικής και ουσιαστικά διαμόρφωσε ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων παίρνονταν στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δηλαδή με πλειοψηφίες που είχαν κατασκευαστεί από τη μεριά της συμπολίτευσης. Παρόλο που η συμπολίτευση, όπως ξέρετε εδώ, είχε χάσει και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά ήταν σχεδόν αδύνατο οποιαδήποτε απόφαση που μειοψηφούσε να μπορούσε να αλλάξει και όλα αυτά. Ο καινούριος βέβαια νόμος, που με βάση αυτό θα γίνουν οι εκλογές, είναι ένας νόμος ο οποίος καταρχήν είναι πλέον πενταετής θα είναι η θητεία. Κατά δεύτερον, η πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο είναι στο 43%, για όποιον φτάσει αυτό το ποσοστό. Κατά δεύτερον, υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή η πρώτη παράταξη θα πάρει τα 3/5 των Δημοτικών Συμβούλων. Επομένως, αυτά τα λέω γιατί ουσιαστικά πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί θα παίρνονται διαποφάσεις, όχι όπως τώρα, αλλά με δεδομένο ότι ουσιαστικά θα έχει την πλειοψηφία η πρώτη παράταξη. Και το άλλο είναι ότι ουσιαστικά βάζει αυτό το όριο του 3%, το οποίο είναι το πρώτο δικαίωμα για να μπορέσεις ουσιαστικά να έχεις τυχόν εκλέξει Δημοτικό Σύμβουλο. Που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και χρειάζεται πραγματικά μία μάχη
στον κόσμο, στη γειτονιά, η οποία πραγματικά δεν έχει μόνο ένα νόημα για να μπορέσουμε να έχουμε μία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο οπωσδήποτε, η οποία είναι απαραίτητη για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, για να μπορούμε όχι μόνο να μαθαίνουμε, αλλά να μπορούμε να κινητοποιούμε τον κόσμο για ό,τι κουβεντιάζεται, για ό,τι γίνεται και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Αλλά είναι και μια μάχη η οποία χρειάζεται να τη δώσουμε για να κουβεντιάσουμε με τον κόσμο και για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, τη δύσκολη κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα τα πρόσφατα, αλλά και να δώσουμε τη μάχη για το τι κάναμε και το τι θέλουμε να κάνουμε για τις μάχες που γίνονται στη γειτονιά. Για όλα αυτά που είπαμε, για το τι συμβαίνει με τα σχολεία, για το τι συμβαίνει με την κοινωνική περιβόητη πολιτική του Δήμου, η οποία υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε σχέση με το πόσο στοιχειώδης είναι και με μια τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος, να το πω έτσι οικονομικά, αλλά και λόγω των περιορισμών από τα μνημόνια, που οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι έχουν κοπεί κατά 60%, έτσι, που αυτή τη στιγμή στα σχολεία δίνονται, για παράδειγμα, 500 χιλιάρικα από το κεντρικό κράτος, ότι είναι η ανάγκη των σχολείων αυτή την περίοδο, λόγω και της ενεργειακής κρίσης και του κόστους, είναι μάλλον οι διπλές, και τουλάχιστον, έτσι. Του να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της προσχολικής αγωγής, του κτηριακού, που είναι απαράδεκτα πράγματα να συμβαίνουν σε μια πόλη όπως η Νέα Σμύρνη. Νομίζω ότι δεν θέλω να φάω περισσότερο από τον χρόνο. Να μιλήσουμε ακόμα και για τα στοιχειώδη, δηλαδή υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο που κουβεντιάζαμε, δύο Δημοτικά Συμβούλια, για το αν θα αυξηθεί το δεκατιανό σε 200 παιδιά, τα οποία είναι από άπορες οικογένειες, που αυτό είναι το δεκατιανό, από τα 2, τόσο στα 3 ευρώ, που σήμαινε ένα κονδύλι 12.000 ευρώ. Για τέτοια πράγματα, τα οποία είναι απαράδεκτα, και να μην πω και για άλλα απαράδεκτα πράγματα, όπως έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους του λεγόμενου πολιτισμού. Να είμαστε εδώ στο Γαλαξία, έτσι, ο οποίος είναι πρακτικά από τους ελάχιστους χώρους, ο οποίος κατά κύριο λόγο διαχειρίζεται όχι από την νεολαία, όχι από ερασιτεχνικούς συλλόγους, ούτε καν από τα σχολεία της πόλης, είναι στα πλαίσια του πολιτιστικού περιβόητου οργανισμού και αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος χώρος, ενώ για παράδειγμα να θυμίσω πράγματα τα οποία τα ξεχνάμε, ότι τον Άταλο τον είχε πάρει το 19 ο Δήμος με την υπόσχεση της άμεσης μετατροπής σε πολιτιστικό κέντρο, σε πολιτιστικό χώρο, και ουσιαστικά ο Άταλος παραμένει αυτή τη στιγμή κλειστός, περιμένοντας τυχόν κάποιο κονδύλι επιχορήγησης για να μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, μήπως τυχόν γίνει, και βέβαια η κατεύθυνση βέβαια του Δήμου είναι να το κάνει μάλλον ένα τύπου συνεδριακό κέντρο, μήπως να φέρει, να το χρησιμοποιεί για να χρησιμοποιεί για κάποιες εκδηλώσεις τέτοιου τύπου. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κυριολεκτικά κατάδεια σε όλα τα επίπεδα, την οποία εμείς πρέπει να έχουμε τη δύναμη να είμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και περισσότερο πράγμα το οποίο ίσως έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ καλύτερα την προηγούμενη φορά και πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, έξω στο δρόμο, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να μπορέσουμε να δώσουμε φωνή και να αγωνιστούμε με έναν ολόκληρο κόσμο που σίγουρα υπάρχει και θέλει μια διαφορετική πόλη. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια ή κάποιος ακόμα που θέλει να συμβάλλει? Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη σημερινή βραδιά, τη σημερινή συζήτηση, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήρθατε. Θέλουμε να είμαστε όλα αυτά που περιγράφηκαν, η πόλη ανάποδα, οι άνθρωποι που συμβάλλουν στους δρόμους, που δίνουν τις μάχες, που κάθε ένας
είναι επικεφαλής, που ήμασταν η φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που τρίβανε τα μάτια τους κάποιοι για το τι πολυφωνία μπορεί να υπάρχει από μεριάς μας, πόσοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, πόσοι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν διαφορετικοί μέσα σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να πει σίγουρα κάποιος ότι είναι αφιλόξενος όταν δεν υπάρχουν τα κινήματα εκεί. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των κινημάτων, η φωνή των από κάτω, η εργαζόμενη πλειοψηφία, οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταγγέλουν τα άσχημα, θα λένε πώς η πόλη αυτή έγινε από μια πανέμορφη κηπούπολη σε ένα τέρας 7-όροφων, 8-όροφων πολυκατοικιών, αναδεικνύοντας τις ευθύνες που υπάρχουν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Δημοτικές Αρχές. Οι άνθρωποι που θα παίρνουν από το χέρι όλα εκείνα τα μικρά που δεν έχουν τη δύναμη και θα τα βγάζουν μπροστά, που θα δίνουν τη μάχη για άλλη μια φορά απέναντι στο Δήμο που χάνει κάθε δύναμή του, κάθε δυνατότητα να φτιάχνει κάτι και τα παραχωρεί όλα στους ιδιώτες σε μια υποχρηματοδότηση που μας φτάνει στο μηδέν, μακριά και έκλεισε ανάγκη μας. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε στον δρόμο, θα συναντηθούμε σε όλες τις μάχες που είναι να γίνουν τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.